Κύριε Ιωαννίδη, δώστε μας λίγο το δικό σας στίγμα τώρα και προεκλογικά. Πώς θα κινηθείτε με το ΚΚΕ σε επίπεδο οικονομίας καταρχάς, και βλέπουμε ότι σας κατηγορούν από τα αριστερά, πιο αριστερά από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι έχετε μετακινηθεί σε θέσεις όπως για παράδειγμα με το ευρώ, ότι χωρίς το ευρώ δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική επιταγή για την κοινωνία. Ναι, να σας πω και γι' αυτό. Αλλά καταρχήν σε σχέση και με τη συζήτηση που προηγήθηκε. Η έκθεση της Κομισιόν είναι ξεκάθαρη και νομίζω διαμορφώνει και ένα κριτήριο και εκλογικό, πέρα από το κριτήριο που μπορεί κάποιος να σταθεί και να κρίνει την καθημερινότητά του. Και είναι το συμπέρασμα το εξής, ότι η επόμενη μέρα για το λαό μας θα είναι εξίσου βαριά και εξίσου αντιλαϊκή. Γιατί η έκθεση της Κομισιόν λέει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από αυτές τις βουλευτικές εκλογές ότι κοίτα εδώ, έχεις δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές έχουν γεννηθεί μέσα από μια αλλεπάλληλη, πώς το λένε, από αλλεπάλληλες συνθήκες και συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, και μπροστά μας έχουμε απελευθέρωση πλειστηριασμών. Έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που είναι μέχρι το 2060. Και τα πρωτογενή πλεονάσματα, ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν είναι μια αφηρημένη οικονομική έννοια. Έχουν επιπτώσεις, συνέπειες στην καθημερινότητα του λαού μας, του πολίτη, στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε, και μάλιστα και με αυτό το κριτήριο τοποθετηθήκαμε και προχθές στη συζήτηση στη Βουλή σε σχέση και με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ψηφίσαμε παρόν και θα εξηγήσουμε και γιατί. Γιατί αυτό που έγινε προχθές στη Βουλή είναι από αυτά που χρειάζεται ο λαός μας να μετρήσει και να σταθεί. Λέμε λοιπόν ότι ακριβώς από αυτή την άποψη, από τη στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση που θα προκύψει θα έχει να διαχειριστεί μια αντιλαϊκή ατζέντα, το ζήτημα είναι πόσο δυνατός θα είναι ο λαός μας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ισχυρό το κουκουέ και στη Βουλή, γιατί πρέπει να σκεφτούμε όλη αυτή την περίοδο που το κουκουέ έμεινε σε αυτά τα ποσοστά που είχε, περάσανε τόσα χρόνια οξύτατα με σοβαρές συνέπειες αντιλαϊκά μέτρα. Σε σχέση με τη Βουλή. Κάποιος να πει, σε σχέση με τη Βουλή. Παρακαλώ. Και με βάση αυτά τα ποσοστά, τα οποία δεν είναι αμεληταία, και στη βάρδια τη δική σας, πάλι πέρασαν αυτά τα μνημόνια από το Κοινοβούλιο. Άρα, γιατί να ενισχυθεί περισσότερο το ΚΚΕ? Για να είναι η φωνή του λαού, η φωνή αντιπολίτευσης μέσα και έξω από τη Βουλή. Μέσα και έξω από τη Βουλή. Γιατί ξέρετε, εμείς τη μάχη δεν τη δίνουμε μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και στους δρόμους, στα σωματεία, εκεί που δηλαδή που ζει, αναπνέει ο λαός μας, η νεολαία μας. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται, και μάλιστα όσες κατακτήσεις έχει ο λαός ως αποτέλεσμα πίεσης και αγώνων στους χώρους που δουλεύει, στους χώρους που σπουδάζει η νεολαία μας, είναι αποτέλεσμα της δράσης και των κομμουνιστών και άλλων προοδευτικών ανθρώπων. Γιατί ο κ. Κουτσούμπας εχθές σε εμάς εδώ είπε ότι δυναμώνοντας βέβαια το ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές θα είναι η μόνη σοβαρή αντιπολίτευση? Μα αυτό είναι δεδομένο. Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση? Θα κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έχουν την κοινή στρατηγική η οποία επιβεβαιώνεται? Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει όλα και όλα τα κακά χούγια που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δείτε προχθές όλο αυτό το θέμα που προέκυψε στη Βουλή για τις μετατάξεις κτλ. Αυτό θα είναι το θέμα. Μάλιστα. Να πω όμως σε σχέση με τη στάση μας στη Βουλή, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε, παρόλο που καταθέσαμε τροπολογία ήδη από το Μάιο για την κατάργηση του αφορολόγητου κτλ., φέρνει η κυβέρνηση σε ένα άρθρο, προσέξτε, γιατί στα κοινοβουλευτικά χρονικά ξέρετε πολύ καλά, και όποιος δεν ξέρει να το, μπορεί να το δει και με βάση όλα αυτά που γίνονται, ότι έχει τη δυνατότητα μια κυβέρνηση να διαχωρίσει και να διευκολύνει την ψήφο των άλλων κομμάτων, όταν υπάρχει ένα άρθρο το οποίο έχει συγκεντρώνει μια παραπέρα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία συνένεση, και να ξεχωρίσει ένα δεύτερο άρθρο. Φέρνει λοιπόν το άρθρο για την κατάργηση του αφορολογητή του, και στο ίδιο άρθρο, ως δεύτερη παράγραφο, ένα άρθρο, μάλλον διατύπωση, η οποία καταργεί τα γνωστά αντίμετρα. Τα αντίμετρα εκείνα τα οποία δίναν μια ανάσα στο λαό. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε ναι στην κατάργηση του αφορολογητού, όχι σε όλα αυτά τα αντίμετρα που καταργούνται. Νομίζω το βασικό ζήτημα που πρέπει να σταθμίσουμε σήμερα είναι το εξής. Ότι τα επόμενα χρόνια που έρχονται, για να υπάρχει η οποιαδήποτε ανάπτυξη σε αυτή την στην Ελλάδα που ζούμε σήμερα, ο σοβαρή προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση από όσα όλα δείχνουν, είναι να τσακιστούν
οι εργατικοί μισθοί, να φθηνίνει ακόμα παραπέρα η εργατική δύναμη. Ο λαός μας θα ζήσει χειρότερα. Και γι' αυτό το λόγο, ήδη από το 2010 μέχρι το 2019 που ζούμε σήμερα, πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που έχουν επαρθεί και που κυριολεκτικά έχουν τσακίσει το μισθό, τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, έχουν επαρθεί και άλλα μέτρα. Μέτρα τα οποία εμποδίζουν το λαό μας να αγωνίζεται. Θα θυμίσω το εξής και μόνο. Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε από τη Βουλή, τρέχω να ψηφίσω με χέρια και με πόδια τον περίφημο εκείνο νόμο, εμείς το λέμε Αχτσόγλου Φρούτσι ουσιαστικά, που ουσιαστικά καταργούσε την απεργία. Μάλιστα. Έβαζε σοβαρά εμπόδια στην απεργία. Γι' αυτό το λόγο, ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις 7 Ιούλη, για να έχει ο λαός μας κάπου να πιαστεί, για να μπορέσει να κάνει το μεγάλο βήμα, για να διεκδικήσει αυτά που θέλει και αυτά που έχει ανάγκη.